Λέω να πάμε στην Κάριστο, καθώς εκεί μας περιμένει ο δήμαρχος, ο κύριος Λευτέρης Ραβιόλος, καθώς είναι γνωστή η περιοχή αυτή ως ο παράδεισος της Εύβοιας. Πάμε στο δήμαρχο. Δήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, την Κρήτη. Καλησπέρα από το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος, στην Εύβοια. Ξέρετε, υψηλός ο ανταγωνισμός, καθώς προηγήθηκε η Σαντορίνη και η Ηλιοβασίλεμα, αλλά και η περιοχή σας είναι πανέμορφη. Όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη και η Κρήτη ιδιαίτερα, αλλά και εμείς εδώ στην Εύβοια έχουμε πανέμορφα σημεία, πανέμορφος νομός. Ξέρετε, ο Δήμος Καρίστου είναι το νότιο άκρο της Εύβοιας. Σωστά. Έχουμε περισσότερο το Κυκλαδίτικο, βρεχόμαστε και από το Αιγαίο και από τον Εβοϊκό, ατέλειωτα μήκη παραλίας. Όποιος μας επισκέπτεται περνάει καλά. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο με τον αυτοδιοικητικό, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ορφανό, αναφορικά με την τουριστική κίνηση, καθώς το γενικότερο κλίμα με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, έχει επηρεάσει κυρίως τον εσωτερικό τουρισμό, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, ποιο είναι στην περιοχή σας και ποιοι στηρίζουν φέτος εκεί την περιοχή? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Αττική, όπως γνωρίζετε. Είμαστε το νότιο άκρο της Εύβοιας, οπότε συνδεόμαστε πολύ γρήγορα με την ανατολική, κυρίως Αττική, μέσω της Δαλίνας προς το Μαρμάρι και μέσω της Αγίας Μαρίνας, του Μαραθώνα δηλαδή, προς τα Νέα Στήρα και τον Αλμυροπόταμο, είτε ο δικός μέσω της Χαλκίδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κυρίως στηριζόμαστε στους κατοίκους της πρωτεύουσας, της Αθήνας και ευρύτερα του νομού Αττικής. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ραφίνα Ελευθέριος Βενιζέλος είναι περίπου ένα τέταρτο. Και καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε και με τον εξωτερικό τουρισμό. Φέτος είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε, αλλά και μπορώ να πω λίγο και των καιρικών συνθήκων. Δεν ξέρω η Κρήτη πώς έχει πάει εκεί. Φέτος τα πρώτα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού ήταν λίγο δύσκολα, δεν είχαμε και βροχές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα επανερχόμαστε, έχουμε μπει σε καλοκαιρινό κλίμα και όλα δείχνουν ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Και μια περιοχή γενικά η Εύβοια που πρέπει να στηριχθεί και την στηρίζουν οι Έλληνες φέτος, ένας πανέμορφος ευλογημένος τόπος. Έλληνες και ξένοι βέβαια δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν τόπο που το έχει ανάγκη μεταξύ άλλων. Έτσι ακριβώς είναι, κυρίως η Βόρειο Εύβοια. Και εμείς προσπαθούμε όλες μας τις δυνάμεις να στηρίξουμε τους δύο βόρειους δήμους, Λίμνης, Αγίας Άνας και Ιστιαίας. Καταλαβαίνετε τώρα όμως ότι ο κόσμος, επειδή κυρίως για μας λόγω της Αττικής κινείται και τα Σαββατοκύριακα κυρίως, προσπαθούμε στο υπόλοιπο του καλοκαιριού να ανέβουμε όλοι μαζί περισσότερο σε κίνηση, κυρίως να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες μας, να στηριχθούν και αυτοί οικονομικά. Βλέπω και ευελπιστώ ότι θα το πετύχουμε. Τα πρώτα δείγματα δηλαδή είναι καλά. Εμείς έτσι προκριματικά είχαμε το Πάσχα. Το Πάσχα είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Έδειχνε ότι είναι πάρα πολύ καλό και ζωντανό το φετινό καλοκαίρι. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι έχουμε και τα πρόβλημα, όπως είναι και η φωτιά τώρα που έχει προκύψει στην Αττική. Χαλάνε λίγο τα σχέδια των επισκεπτών μας. Πιστεύω ότι ο Αύγουστος όμως, το τέλος Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κυλήσουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, το μήνυμά σας στην Κρήτη ποιο είναι? Να είστε πάντα υγιείς, να προσφέρετε έτσι όπως θέλετε να προσφέρετε και την φιλοξενία. Να ξέρετε ότι είστε παράδειγμα για όλους μας και μας τους νησιώτες εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλούς και κριτικούς εδώ και στον Δήμο Καρίστου. Ευχόμαστε να μας επισκέφτεστε και εσείς συχνά. Εμείς πάρα πολύ και πάρα πολλοί από τους δημότες μας έρχονται προς την Κρήτη. Πιστεύω να είναι ένα καλοκαίρι από εδώ και πέρα ήσυχο, με πολύ κόσμο και όλοι οι επιχειρηματίες μας να μπορέσουν να στηριχθούν οικονομικά, ούτως ώστε να ξεπεραστεί και ο χειμώνας που βλέπουμε ότι μάλλον θα είναι λίγο δύσκολος. Ακριβώς, και εντωμεταξύ δεν αναφέρθηκα και στα πολλά δημοσιεύματα του ξένου τύπου για την περιοχή σας. Συμπεριλαμβάνεσαι στις περιοχές με τα σχόλια, τα εγκομιαστικά σχόλια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ναι, πριν δύο χρόνια εμείς είχαμε
την τύχη να εκπροσωπήσουμε και την Ελλάδα παγκόσμια, έτσι, την προβολή της μέσω του Υπουργείου Τουρισμού. Σωστά. Η γι' αυτό τον αφήνω. Μεγάλη Σάλαμο στο Μαρμάρι είναι μια παραλία πανέμορφη. Είχε προβάλει όλη την Ελλάδα τουριστικά και είναι και το σημείο αναφοράς, έτσι, για τον Δήμο Καρίστου. Απέραντα μήκη παραλίας όμως, έχουν πανέμορφες παραλίες πέρα από τη Μεγάλη Άμμο, πάνω από 100 χιλιόμετρα. Συνδυάζουμε, ξέρετε, το Κυκλαδίτικο. Μάλιστα. Έτσι έχουμε και τον αέρα μας λίγο και είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Δήμαρχε. Παγητό πολύ όμορφο. Σωστά, γαστρονομία. Να είστε καλά στους χαιρετισμούς μας.